Όταν ήμουνα περίπου 14 ετών, είχα τελειώσει την τρίτη γυμνασίου και ήταν στην αρχή του καλοκαιριού. Και τότε άρχισα μανιωδώς να ασχολούμαι με κάποιο πρόβλημα ευκλήδιας γεωμετρίας που είχα μάθει ότι είναι άλυτο, μας είχαν πει, αλλά επειδή εγώ δεν το πίστευα ότι είναι άλυτο, προσπάθησα να το λύσω και άρχισα να μελετάω συστηματικά και μελέτησα όλα τα μαθηματικά των ανωτέρων τάξεων και μετά του Πανεπιστημίου και μέσα σε 2 χρόνια είχα βασικά ή 2,5 είχα καλύψει όλη την ύλη ακόμα και του Πανεπιστημίου. Πριν να τα κλείσω τα 17 ήμουνα ήδη μεταπτυχιακός φοιτητής. Και βασικά έκανα και το έργο που, για το οποίο πήρα και το διδακτορικό δίπλωμα. Το έκανα περίπου το 1970, 19 ετών. Το πιο σημαντικό βραβείο ήταν το ΣΟΟ, το βραβείο ΣΟΟ, γιατί βασικά είναι ένα από τα 2 μεγαλύτερα βραβεία στα μαθηματικά που δεν έχουν όριο ηλικίας. Κάτι που βγήκε από την πρώτη μονογραφία που έγραψα, αυτή επί της ευστάθειας του χωροχρόνου Μικόφσκι, που παίζει κάποιο ρόλο στη γενική θεωρία σχετικότητας, γιατί αποδεικνύει ότι ο καμπύλος χωροχρόνος της γενικής θεωρίας σχετικότητας, η γενική θεωρία σχετικότητας, ενώνει τη γεωμετρία του χώρου και του χρόνου με τη βαρύτητα, εξηγώντας τη βαρύτητα σαν την καμπυλότητα του χωροχρόνου. Όμως ένα βασικό πρόβλημα ήταν εάν ο επίπεδος χωροχρόνος, όπου δεν υπάρχει βαρύτητα, της ειδικής θεωρίας σχετικότητας, είναι ευσταθής, αυτός είναι ο χωροχρόνος του Μικόφσκι, είναι ευσταθής στο πλαίσιο της γενικής θεωρίας, όπου ο χωροχρόνος είναι καμπύλος, επειδή υπησέρχεται η βαρύτητα. Ο καλύτερος μαθητής που είχα στα μαθηματικά, από μαθηματικής απόψεως, ήταν Έλληνας. Και αυτή τη στιγμή είναι και έχει μια ονομαστική έδρα στο Cambridge. Λαουντίν Professorship Γεωμετρίας και Αστρονομίας. Να έχουν επιτυχημένη πορεία στον ερευνητικό τομέα πρέπει να αφοσιωθούν απόλυτα. Και πρέπει να εργάζονται συνέχεια. Με απόλυτη αφοσίωση και συγκέντρωση. Διότι δεν το να έχει κανείς μυαλό, το μυαλό δεν είναι αρκετό. Αυτό είναι μια αρχική, ας πούμε, μαγιά, αλλά για να αναπτυχθεί το μυαλό χρειάζεται φοβερή δουλειά. Είναι πολύ περισσότερο ζήτημα συγκέντρωσης, αυταπάρνησης και σκληρής δουλειάς από ότι οτιδήποτε άλλο.